καλά του λόγια και αφού το ευχηθώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα και για την πορεία τη μέχρι τώρα αλλά και για τον ίδιο για τη διαχρονική του πορεία στον χώρο. Εγώ θυμάμαι τον είχα, όταν ξεκίνησα από το παίζω, τον είχα ζήσει και σαν προπονητή αντίπολο και μεταπτυσιακά και πραγματικά είναι μεγάλη τιμή σήμερα που βρίσκεται εδώ πέρα δίπλα μας. Θέλω να πω ότι εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ νωστά το παιχνίδι. Σίγουρα αυτή τη στιγμή είχαμε βρει ένα αριθμό με κάποιες συνεχόμενες νίκες και τον οποίο όμως εντάξει, κερδίσαμε αλλά δεν καταφέραμε αυτή την εμφάνιση να τη συνεχίσουμε σήμερα. Νιώθω ότι για κάποιο λόγο δεν μπορούσαμε να βρούμε ρυθμό, δεν μας επιτρέψαν και η εμπειρία των παιδιών βέβαια στο παιχνίδι. Μπήκαμε στο ρυθμό των αντιπάλων και αυτό το παραλίγο να το πληρώσουμε. Θέλω ότι στο τέλος δείξαμε λίγο μεγαλύτερη συγκέντρωση, έπαιξε ρόλο φυσικά και ο τραυματισμός του Ματενίδη, του πλεϊμέγκης αντιπρός ομάδος που ήταν πολύ καλός μέχρι το διάστημα και καταφέραμε και κάναμε μια τέταρτη συνεχόμενη νίκη η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική για μας και μας δίνει όθηση για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Είχαμε πει από την αρχή ότι εμείς γνωρίζουμε την κατηγορία, μάτς με το μάτς προσπαθούμε να μάθουμε και τους αντιπάλους καλύτερα και το τι πρέπει να κάνουμε για να μπορέσουμε να αποφύγει η ομάδα του βασμού. Θεωρώ με αυτές τις νίκες είμαστε σε καλό δρόμο, ελπίζω να συνεχίσουμε έτσι με την ίδια διάθεση καταρχήν, να διορθώσουμε κάποια λαθάκια και να μπορέσουμε να καταφέρουμε στο τέλος να πανηγυρίσουμε μια παραμονή που θα είναι πάρα πολύ σημαντική για εμάς και για τον μπάσκετ εδώ πέρα της περιοχής. Σας ευχαριστούμε και εσάς για την παρουσία σας. Καλή συνέχεια στον coach και ελπίζω να τα ξαναπούμε πάλι χαρούμενοι. Coach, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.